Ο εισηγητής του ΚΚΕ παρουσίασε τη θέση μας για το σχέδιο νόμου, καθώς και για την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για την πρώτη κατοικία, της οποίας σημειώνουμε ότι η διάρκεια εφαρμογής θα είναι μόνο για το 2019. Η τροπολογία αυτή προβλέπει όρους και προϋποθέσεις δυσμενέστερους σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, γιατί αποκλεί και αποκλεί περισσότερους δανειολήπτες από την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εκβιάζει για να αρπάξουν οι τράπεζες ό,τι έχει απομείνει σαν οικογένεια για να μην χάσουν το σπίτι τους. Ως ΚΚΕ καταθέτουμε την τροπολογία για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων οικογενειών για πολλωστή φορά. Στις προηγούμενες απόπειρες, όλα τα κόμματα απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ, απλώνοντας ασπίδα προστασίας στους μονοπωλιακούς και τραπεζικούς ομίλους. Με την τροπολογία που καταθέσαμε, επιμένουμε στην ανάγκη άμεσης απαγόρευσης πληστηριασμού πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας 250.000 ευρώ, προς αυξημένης κατά 50.000 για κάθε παιδί και δευτερεύουσας κατοικίας αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ. Αποτελεί την απάντηση στα σχέδια του τραπεζικού κεφαλαίου για να αξιοποιήσει τους πληστηριασμούς ως μοχλό πίεσης προς τα εργατικά και λαϊκά στρώματα. Σημειώνουμε ότι την πρόταση νόμου την είχαμε καταθέσει ξανά το 2012, συζητήθηκε το 2013 και απορρίφθηκε από την τότε συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε ψηφίσει υπέρ της πρότασης, κύριε Υπουργέ, τότε. Όταν ήρθε στην κυβέρνηση, απέρριψε τις συνεχείς προσπάθειες του ΚΚΕ για την προστασία των υπερχρεωμένων οικογενειών. Πότε έκανε το σωστό, τότε ή μετά? Αυτό ας το απαντήσει ο λαός μπροστά και στις εκλογές. Από το 2010 έως σήμερα είχαμε σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων για τις οφειλές των υπερχρεωμένων οικογενειών. Ο νόμος Κατσέλη, ο 3869 του 10, ο νόμος 4336 και 4346 του 15, ο 4366 του 16, σειρά εγκυκλίων, ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών, οι τροποποιήσεις, ο συνεργάσιμος δανειολήπτης και πώς αυτός ορίζεται, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης και άλλα. Όλο αυτό το πλαίσιο που διαμορφώθηκε, με τον έναν νόμο να είναι χειρότερος από τον άλλο, είχε ως κύρια κατεύθυνση τη διασφάλιση των τραπεζών από τις επισφάλειες και την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στις υπερχρεωμένες οικογένειες. Το ρυθμιστικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε συρρήκνωσε το όποιο πλαίσιο προστασίας υπήρχε. Για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού, αυτή την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης, με τα τρία μνημόνια, τους εκατοντάδες εφαρμοστικούς νόμους, άλλαξαν ραγδαία οι συνθήκες ζωής των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Επιδεινώθηκε παραπέρα η θέση τους. Η μακροχρόνια ανεργία, η λεπίδα στους μισθούς και τις συντάξεις, η γενίκευση των ελαστικών μορφών δουλειάς, η θέσπιση των ομαδικών απολύσεων, του lockout με περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας, η άρνηση επαναφοράς του κατώτατου μισθού στα 7,51 ευρώ και των συλλογικών συμβάσεων, όπως η πρόταση που κατατέθηκε από τις 530 οργανώσεις των εργαζομένων και που την κατέθεσε μόνο το ΚΚΕ, η κατάργηση της συλλογικής διαπραγμάτευσης για το κατώτατο μισθό και η διαμόρφωσή του με απόφαση της κυβέρνησης με κριτήριο τη διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, η άγρια φορολογιστία, η προνομοθέτηση σειράς αντιλαϊκών ρυθμίσεων είναι ένα μέρος από τα αντεργατικά μέτρα που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ή η πρώτη φορά σε αριστερά, που επιδείνωσαν τη ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων και του λαού. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη αποπληρωμή του χρέους και η χρηματοδότηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθέτησε και τον κόφτη. Βέβαια, ισχυρίζεται ο Υπουργός ότι ακόμα δεν το χρησιμοποίησε. Όμως, είναι προς εφαρμογή. Όλα αυτά επιδεινώνουν ακόμα παραπέρα τη θέση των εργαζομένων και του λαού και ιδιαίτερα όλων αυτών που υποχρεώθηκαν σε δανεισμό την περίοδο της ανάπτυξης. Η υπερχρέωση των λαϊκών οικογενειών έγινε σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης και μάλιστα με υψηλούς ρυθμούς.
Τα εισοδήματα, παρόλο που ήταν πολύ ψηλότερα, δεν μπορούσαν να καλύψουν βασικές ανάγκες. Κατέφευγε ο λαός σε δανεισμό για στέγαση, όπως και για δαπάνες για την υγεία, τη μόρφωση των παιδιών τους και για άλλες βασικές ανάγκες. Σε συνθήκες καταλυστής κρίσης, με πλήρη ανατροπή των όρων αμοιβής και εργασίας, με την άγρια φορολογία, οδηγήσατε σε πλήρη αδυναμία αποπληρωμής των δανείων χιλιάδων εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, αυταπασχολούμενοι, φτωχοί αγρότες, εκτινοτρόφοι, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους, έχουν οδηγηθεί κυριολεκτικά σε απόγνωση. Κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους σε πληστηριασμούς. Αν δεν υπάρξει κούρεμα, καθώς και μακροχρόνια διευθέτηση αυτών των δανείων, αν δεν υπάρξει απαγόρευση των πληστηριασμών και των κατασχέσεων, χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά θα χάσουν και αυτά που τους έχουν απομείνει. Κύριοι, στα λόγια όλοι σας παραδέχεστε την οριακή κατάσταση. Όμως τι λέτε, η πρόταση του ΚΚΕ δεν είναι ρεαλιστική. Είναι ανεδαφική, επειδή η εφαρμογή της προϋποθέτει να επομισθούν τα βάρη οι τράπεζες. Ναι, η τροπολογία του ΚΚΕ μεταθέτει το βάρος της κρίσης στους τραπεζικούς ομίλους, προβλέπει τη δραστική μείωση των χρεών των λαϊκών οικογενειών προς τις τράπεζες. Είναι συνεπής με τη συνολική μας πρόταση, με τη συνολική μας στρατηγική, απαντά στις λαϊκές ανάγκες και στην ικανοποίησή τους. Αφορά και τα ενήμερα και τα καθεστηριμένα δάνεια της λαϊκής οικογένειας. Προβλέπει κούρεμα και των τόκων και του κεφαλαίου. Προβλέπει την πάυση των κατασχέσεων, καθώς και κάθε πράξη αναγκαστής εκτέλεσης ή οποιονδήποτε άλλων αναγκαστικών μέτρων. Θέτουμε ζήτημα ρυθμίσεων υπό όρους και προϋποθέσεις επαγγελματικών καθώς και αγροτικών καλλιεργητικών δανείων. Λίγο το χρόνο σας, κύριε Πρόεδρε. Θέτουμε το ζήτημα της προστασίας και της απαλλαγής από την υποθήκευση που είχαν οι φτωχοί αγρότες απέναντι στην αγροτική τράπεζα και η οποία μεταβιβάστηκε στην Τράπεζα Πυριός. Τι προβλέπει η τροπολογία του ΚΚΕ που καταθέτουμε σήμερα? Πρώτο, από την κάθε είδους οφειλή, από κάθε μορφής δάνειο, από τα πιστωτικά ιδρύματα, να διαγράφεται το σύνολο των κάθε μορφής τόκων. Κάθε ποσό από ανατοκισμό και κεφαλαιοποίηση, κάθε μορφής για οικογένειες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, προς αυξηνόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δεύτερο, από τις οφειλές των λαϊκών οικοκυριών, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των παραπάνω, να διαγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 50% αυτών, εφόσον το ύψος των δανείων δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για στεγαστικά δάνεια, τις 30.000 ευρώ για καταναλωτικά δάνεια και τις 20.000 ευρώ για πιστωτικές κάρτες. Τρίτο, οι οφειλές των λαϊκών οικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες απομένουν μετά τις παραπάνω διαγραφές, πάβουν να γεννούν τόκους για περίοδο 2 ετών. Τέταρτο, αναστέλλεται η πληρωμή των οφειλών, εφόσον αυτές αφορούν ανέργους και για όσο χρόνο διαρκεί η ανεργία. Πέμπτο, οι οφειλές των ΕΒΕ προς τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή όλων των παραπάνω διαγραφών, μειώνονται σε ποσοστό 30% εάν διατηρούν την επιχείρησή τους, κατά 50% εάν την έχουν κλείσει και είναι άνεργοι, και για ύψους δανείων έως 300.000 ευρώ. Έκτο, οι οφειλές των φτωχών αγροκτηνοτρόφων και ψαράδων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, μειώνονται και αυτές σε ποσοστό 30% και για ύψους δανείων έως 300.000 ευρώ. Με ευθύνη του κράτους διασφαλίζεται η παροχή από τα πιστωτικά ιδρύματα και χωρίς υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης περιουσιακών στοιχείων, άτοκων καλλιεργητικών δανείων σε μικρούς και μεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για να ανταποκριθούν στην αγορά καλλιεργητικών εφοδίων για την καλλιεργητική περίοδο. Έβδομο, από την έναρξη ισχύως πάβει αυτοδίκαια οποιαδήποτε πράξη αναγκαστής εκτέλεσης ή άλλο αναγκαστικό μέτρο εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων σε βάρος των λαϊκών οικογενειών, των ανέργων, των αυτοαποσχολουμένων, των μικρών ΕΒΕ, των αγροκτηνοτρόφων και των ψαράδων. Η πιο πάνω ρύθμιση
ισχύει για την πρώτη κύρια κατοικία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ, προς αυξημένη κατά 50.000 ευρώ για κάθε παιδί, καθώς επίσης για τη δευτερεύουσα κατοικία αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ. Από την έναρξη ισχύως της παρούσας, περιορίζεται αυτοδίκαια το ύψος των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εξασφαλίζονται με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων. Η τροπολογία, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, του ΚΚΕ είναι ρεαλιστική. Γιατί ανταποκρίνεται στις αγωνίες, στις ανυπέρβλητες δυσκολίες της λαϊκής οικογένειας, γιατί υπηρετεί τις ανάγκες της. Αντίθετα, η πολιτική στήριξη του κεφαλαίου, των τραπεζών, των μονοπωλιακών ομήλων οδηγεί τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους στην απόγνωση. Γι' αυτό είναι ανάγκη να δυναμώσει η συμμαχία εργαζομένων αυτοαπασχολουμένων στην πόλη και στο χωριό και να αποδυναμώνεται ταυτόχρονα η γραμμή στήριξη των μονοπωλιακών ομήλων. Η στάση των πολιτικών δυνάμεων που απορρίπτουν την προστασία των υπερχομένων οικογενειών από τα αρπακτικά να γίνει και αυτό κριτήριο ψήφου. Η συμπόρευση με το ΚΚΕ, η ισχυροποίησή του σε εκλογές παντού είναι η απάντηση. Αυτό θα κάνει την πραγματική διαφορά, θα δώσει δύναμη στους εργαζόμενους και στον λαό, στον αγώνα του διακάλυψης των απολειών, για να ακούσει τις εργατικές λαϊκές οικογένειες για διεκδίκηση των πραγματικών αναγκών.